Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες, φίλοι, αγαπητέ Βασίλη, πολύ σωστά είπες, μια πολύ ωραία συνεδρίαση. Γιατί είναι ωραία? Πρώτα απ' όλα γιατί νομίζω ακριβώς αναδείξαμε σε μια στιγμή ταυτόχρονη σύγκληση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων μια διαφορετική ποιότητα, την οποία εμείς θέλουμε να εμπεδώνουμε, και ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό, η οποία όμως έχει και μια μεγάλη βάση στις αξίες μας. Δείξαμε μια ενότητα εδώ, σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι βάση του φόβου ή βάση μιας απειλής, αλλά βάση της ευθύνης και βάση της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης των διαφορετικών απόψεων. Και αυτό μας χαρακτηρίζει. Δεν θα ήταν εδώ τόσες ώρες οι βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας να μιλούν, να τοποθετούνται, να αγωνιούν, ή αν η αγωνία τους ήταν για την εξουσία και αν δεν ήταν η αγωνία τους για την αξία. Εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την αξία και όχι για να υπηρετήσουμε την όποια εξουσία. Και αυτή είναι η διαφορά μας, αυτή είναι η δημοκρατική μας διαφορά και είναι αυτό το οποίο δείχνει και η κοινοβουλευτική ομάδα. Και έδειξε μια ενότητα πνοής και στόχων παρά τις οποιασδήποτε επιμέρους διαφορές. Άκουσα τις προτάσεις και τις συμβουλές αξιόλογες όλων των συναδέλφων. Άκουσα τις παρατηρήσεις για τον ανασχηματισμό και την νέα κυβέρνηση, τις οποίες και θα λάβω υπόψη. Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και καλοί και καλύτεροι υπουργοί. Αυτό που δεν υπάρχει είναι να υπάρχουν τέλειοι υπουργοί. Όταν παίρνουν αποφάσεις, μάλιστα σε αχαρτογράφητα νερά, παρότι ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, θα πρέπει συνεχώς το τιμόνι να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Αυτός που έχει το τιμόνι, είτε είναι υπουργός, είτε είναι πρωθυπουργός, ή σε μια διοίκηση, να κάνει συνεχώς διορθωτικές κινήσεις σε αρχατογράφητα νερά και μάλιστα σε φουρτούνες. Αυτό γίνεται, θα γίνεται και δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Αρκεί να ξέρουμε και ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Θέλω επίσης να ξέρουμε ότι το έργο που αναλάβαμε δεν είναι έργο μερικών ακόμα ή των καλύτερων ακόμα, αν θέλετε, υπουργών. Είναι το έργο όλων μας, όχι μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα μεγάλη ευθύνη έχει πέσει στους ώμους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αλλά είναι και όλων των πολιτών. Όπως κάποιος είπε, είναι εθνικά τα χαρακτηριστικά της κρίσης και πρέπει να κοπηλατούμε όλοι. Αλλιώς θα υπάρχει αδράνεια, αλλιώς θα υπάρχει τοπάθεια, απλώς θα υπάρχει απλά διαμαρτυρία. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργήσε πελατειακά δεν επέτρεψε οξυγόνο ακριβώς στη συμμετοχή. Δεν επέτρεψε και δεν δημιούργησε θεσμούς συμμετοχικούς που να βγαίνουν ιδέες, προτάσεις, πρωτοβουλίες. Αλλά ήταν περισσότερο πώς θα πιάσεις το μέσο, ποιος θα έχει στην κυβέρνηση, ποιος θα έχει στην εξουσία. Και αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα σήμερα που χρειάζεται η πρωτοβουλία και η συμμετοχή. Διότι πού θα την έχει, πώς θα την έχει, πώς θα εκφραστεί, πώς θα εφαρμοστεί μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ιδέα που μπορεί να έχει ο Έλληνας πολίτης. Και αυτό προσπαθούμε να το διορθώσουμε, δίνοντας σάρκα και οστά σε μια πιο συμμετοχική λειτουργία. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η ανάγκη. Πρωτοβουλία, η συμμετοχή, η δημιουργία. Βέβαια, το ερώτημα είναι προς τα πού. Υπάρχει σχέδιο, άκουσα. Ερώτημα. Πρώτη φορά έχουμε ένα πρόγραμμα εθνικό, συστηματικό και μακρόχρονο. Και δεν εννοώ μόνο το δημοσιονομικό κομμάτι. Δεν εννοώ μόνο το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Εννοώ και όλες τις μεγάλες αλλαγές. Αυτές που όχι μόνο υποσχεθήκαμε, αλλά που ήδη προγραμματίζουμε, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Άκουσα ότι η κρίση από οικονομική γίνεται πολιτική και θεσμική. Εγώ θα το έλεγα αντίστροφα. Η κρίση ήταν και αξιών και θεσμών και πολιτικής.
Και αυτή η κρίση έγινε οικονομική. Τελικά είχε ως σύμπτωμα την οικονομία. Το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως και έχοντας αυτή την εποχή, αυτούς τους τελευταίους μήνες, δυστυχώς, δεν είναι χαρά μου να πετάω από μία Ήπειρο σε μία άλλη για να προσπαθώ να διαπραγματεύομαι και να πείθω και να δημιουργώ μία νέα αξιοπιστία αυτής της χώρας, και ένας λόγος που πολλά πράγματα μπορεί να έπρεπε να τρέχουν ακόμα πιο γρήγορα είναι ότι πάρα πολλοί υπουργοί και βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος εγώ, κάθε μέρα, όπως και ο ελληνικός λαός, παρακολουθεί με δέος τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, τις προβλέψεις, τις κασάνδρες, τις προφητείες, και κάνουμε αυτό που μπορούμε, που αναλώνει και χρόνο και κόπο και ψυχολογία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα ήταν πολύ πιο και ευεργετικό και για μένα και για τη χώρα και για την κυβέρνηση και για όλους μας, αν είχαμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε ακριβώς με την κοινωνική πρόνοια που πάσχει, με την παιδεία που πάσχει, με το κράτος και τη γραφειοκρατία που πάσχει, με τις επενδύσεις που πάσχουν. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Και όμως ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μας αναλώνεται στο να χορεύουμε, πως το πες, πεντοζάλι στην άκρη του γκρεμού. Ενώ έχουμε πολλά δημιουργικά άλλα να κάνουμε. Αν και ωραία είναι και η πεντοζάλι. Όμως, το λέω με τα λόγω γνώσεως, διότι έχοντας συναντήσει πολλούς ηγέτες ανά τον κόσμο, είχα και την ευκαιρία ακριβώς πάνω στην κρίση να συζητήσω πολλά. Μου έκανε εντύπωση πριν από 2 εβδομάδες ήμουνα στο Παρίσι σε μία συνάντηση στον ΟΟΣΑ. Δίπλα μου ήταν ο πρόεδρος, ο σημερινός της Χιλής. Ξεκίνησε αυτός τη συζήτηση και μετά εγώ. Είπε, ξέρετε, εμείς έχουμε πετύχει στη Χιλή, είναι παράδειγμα επιτυχίας η Χιλή. Γιατί? Φτιάξαμε θεσμούς. Φτιάξαμε διαφανείς θεσμούς, δημοκρατικούς θεσμούς, θεσμούς που έλεγχαν τα δημοσιονομικά μας, οργάνωναν για το μέλλον, αφήνανε αποκούμπι πλεώνασμα για μια εποχή δύσκολη, και σήμερα μέσα στην κρίση είχαμε πλεονάσματα και δεν μας επηρέασε καθόλου. Του είπα μετά ότι, ξέρετε κύριε Πρόεδρε, και δημοσίως που το συζητάγαμε, υπάρχει μια μελέτη του Brookings Institute που κάνει σύγκριση μεταξύ της Χιλής και της Ελλάδας. Και η σύγκριση δυστυχώς είναι γιατί πέτυχε η Χιλή που πέρασε παρόμοια δικτατορίες, αυταρχισμούς, και γιατί δεν πέτυχε η Ελλάδα που επίσης πέρασε και δικτατορίες, αυταρχικά καθεστώτα. Γιατί βρέθηκε σήμερα η Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Και είπε, ναι, η κακή λειτουργία των θεσμών, η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, η έλλειψη διαφάνειας, η έλλειψη των ελέγχων, η έλλειψη λογοδοτήσεως, η έλλειψη αξιολόγησης, η έλλειψη μιας πολιτικής τάξης, αν θέλετε, που αποφάσισε να λειτουργήσει με βασικές κοινές αρχές και δεν συνέχιζε έναν άτυπο εμφύλιο, διαμορφώνοντας διαχωριστικές γραμμές στα πάντα. Και καταλήγει βεβαίως αυτή η μελέτη, την το έχω ξαναπεί πολλές φορές και εδώ στην κοινωνική ομάδα, ότι αν είχαμε πράγματι αυτούς τους θεσμούς διαφάνειας, καλής λειτουργίας στη χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκρινόμενοι δηλαδή με την Σουηδία, αν δηλαδή είχαμε παρόμοιος με τη Σουηδία, θα κερδίζαμε κάθε χρόνο 8% του ΑΕΠ. Αν δεν ήμασταν Σουηδία και ήμασταν Ισπανία, πάλι θα κερδίζαμε 4% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε, και εμείς προσπαθούμε να βρούμε μέτρα αυτή τη στιγμή για το 1, το 2, το 3% που πολύ πονάνε τον ελληνικό λαό. Εκεί είναι τα χρήματα που λέμε ότι υπάρχουν. Γι' αυτό όμως και ο ελληνικός λαός πράγματι έχει μια οργή. Οργή απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που μας έφερε μέχρι εδώ. Βεβαίως, όχι μόνο συμμερίζομαι, αλλά νομίζω χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια όλων, και το είπα και στους αρχηγούς των κομμάτων, των άλλων κομμάτων,
της προστασίας του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ο θεσμός του Κοινοβουλίου. Αντίθετα, ο θεσμός του Κοινοβουλίου είναι εκείνος ο οποίος είναι εγγύηση για τη δημοκρατία και για τις αλλαγές. Και εμείς κληθήκαμε από τον ελληνικό λαό και αυτό υπηρετούμε να έρθουμε να κάνουμε τις αλλαγές. Εμείς, αυτή η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, είμαστε οι εκλεγμένοι του ελληνικού λαού. Και πρέπει να χτυπηθεί η αντίληψη της βίας ως αντίληψη πολιτικής πρακτικής. Καταλαβαίνω, γιατί πολλές φορές το ζω και εγώ, τι σημαίνει να αισθάνεται ο ελληνικός λαός ότι εμείς φταίμε που κάποιοι έξω εκεί είναι οι κλέφτες και πληρώνει ο ελληνικός λαός. Καταλαβαίνω επίσης το αίσθημα ότι όταν λιδωρούν τον βουλευτή, τον πολιτικό, αισθάνεται κανείς ότι είναι λάθος η κατεύθυνση. Καταλαβαίνω και πολύ σωστά το είπατε, το αλλάξτε τα όλα είναι ακριβώς αυτό το οποίο δεσμευθήκαμε να κάνουμε και θα κάνουμε. Όμως χρειαστήκαμε, και αυτό ήταν το πολιτικό στοίχημα και τη δυσκολία που έχουμε. Και λέω πολύ ειλικρινά. Χρειαστήκαμε πριν μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα, πριν οι αλλαγές αυτές που ήδη κάνουμε και θα κάνουμε πιάσουν τόπο, διότι αυτά θέλουν και χρόνο για να πιάσουν τόπο. Ένα νέο φορολογικό σύστημα δεν πατάς το κουμπί και αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε δύσκολες οικονομικές αποφάσεις, να μειώσουμε λίμματα, ακριβώς γιατί βρεθήκαμε μπροστά σε μια καταστροφή. Γιατί αν είχαμε χρόνο, και αυτός ήταν ο αρχικός στόχος και ο δικός μου, όταν είπα ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας δώσουν τον χρόνο, να μας δώσουν το χρονικό περιθώριο, σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των ελλειμμάτων, αλλά και βεβαίως να κάνουμε τις βαθύτερες αλλαγές, γιατί οι βαθύτερες αλλαγές είναι εκείνες που θα αντιμετωπίσουν τα αίτια και όχι τα συμπτώματα του προβλήματος, που είναι το έλλειμμα. Όμως ο χρόνος αυτός, και κανένας δεν μπορούσε να το προβλέψει, δεν υπήρχε λόγω της άγριας αντίδρασης των αγορών. Γιατί αν είχαμε ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα, αν είχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αν είχαμε ένα διαφορετικό ασφαλιστικό σύστημα, ναι, τα λεφτά θα υπήρχαν. Εκεί είναι τα λεφτά. Όσο και αν τα βέλη όμως πολλών από τους πολίτες που είναι στην πλατεία μπορεί να στοχεύουν λάθος στόχους, έχουν ένα δίκιο. Ότι θα κριθούμε εμείς θα κριθούμε από το αν θα ανταποκριθούμε στο αίτημα των μεγάλων αλλαγών στη χώρα. Αυτή η Βουλή και αυτή η κυβέρνηση θα κριθεί από το αν θα καταφέρουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Και έτσι να εκφράσουμε και τα πραγματικά και τα δημοκρατικά και τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα, τα εφικτά, αν θέλετε, κοινωνικά αιτήματα του λαού. Και ανησυχία για τη χώρα δεν είναι μόνο σήμερα, είναι μέρες, είναι μήνες. Όπως είπα, είναι μια κρίση εμπιστοσύνης που δεν ξεκίνησε σήμερα, ξεκίνησε χθες, ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μιλήσει για τις δυσκολίες αυτού του πολιτικού συστήματος. Και όταν λέω πολιτικό σύστημα, δεν μιλώ για την Βουλή. Μιλώ για όλο το πλέγμα των εξουσιών που άλληλο επηρεάζονται, άλληλο ελέγχουν και πολλές φορές εχμαλωτίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο πρόεδρος είπε για τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν άλλοι παράγοντες και δεν είναι ελληνικό και μόνο φαινόμενο. Στην Ελλάδα μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη ένταση και έκφραση, αλλά είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Και πρέπει να προσέξουμε, να κατανοήσουμε πράγματι, οι βουλευτές, είμαι σίγουρος, είναι έτοιμοι να κάνουν και περισσότερες θυσίες. Να είναι το παράδειγμα όταν είμαστε μπροστά στις θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός. Ήδη έχουν κάνει και είμαι σίγουρος και ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να εισηγηθεί και άλλες θυσίες. Όμως θέλει και εδώ και μια προσοχή. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του φτωχού ανθρώπου, της μέσης τάξης, του ανθρώπου της κοινωνίας που δεν έχει μέσα οικονομικά, που δεν έχει μέσα τηλεοπτικά, που δεν έχει όνομα επειδή έτυχε να είναι σε κάποιον
σε κάποιο lifestyle, να μπορεί να εκλεγεί και να εκφράσει τον πολίτη της χώρας. Υπάρχουν βεβαίως κοινοβούλια, δυστυχώς, και σε χώρες όπως είναι η Αμερική, που η πλειοψηφία πια των εκλεγμένων είναι εκατομμυριούχοι. Θέλουμε λοιπόν βουλευτές εκατομμυριούχους ή θέλουμε βουλευτές οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό λαό? Όμως σήμερα αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης βαρύ. Βαριά τον πόνο ενός συστήματος για τον οποίο μιλούσαμε εδώ και χρόνια. Και αντί να εξελιχθούμε όταν έπρεπε, παρακμάσαμε. Γι' αυτό χρειάζεται αυτές οι δημοκρατικές αλλαγές να μην είναι και δημοκρατικές αλλαγές που απλώς τις ψηφίζουμε εδώ και τέλειωσε υπόθεση. Υπάρχουν πολλές μορφές συμμετοχής. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται μια νέα θέσμιση της δημοκρατίας. Με ποια έννοια? Να αισθανθεί ο πολίτης ότι αυτό που φτιάνουμε είναι δικό του, το ανήκει. Ένα το οποίο αισθάνομαι ως διαφορά πηγαίνοντας από μια χώρα σε άλλη, σε σχέση πολλές φορές με τη δικιά μας χώρα, με την Ελλάδα, είναι ότι αισθάνεται ο Έλληνας ξένος στη χώρα του. Αισθάνεται ξένος απέναντι στην πολιτεία του. Ενώ σε πολλές άλλες χώρες, λόγω βαθιά δημοκρατικών παραδόσεων και διαδικασιών, οι νόμοι τους οποίους έχει μπροστά του ή λειτουργούν, είναι νόμοι που τις σέβεται ο ίδιος, πρώτα απ' όλα τις θεωρεί δικούς του νόμους. Νόμος του λαού και όχι κάποιον που ψήφισαν 12 το βράδυ σε ένα κοινοβούλιο. Γι' αυτό θεωρώ, και βέβαια έγινε πολλή συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό και πολύ παρεξήγηση γύρω από το θέμα αυτό, να θέσουμε αυτά τα μεγάλα θέματα, που πολλά από αυτά θα μπορούμε να τα ψηφίσουμε με έναν απλό νόμο, ο απλός νομοθέτης όπως λέγεται, να τα ψηφίσει εδώ στη Βουλή. Να θέσουμε αυτά τα θέματα, να τα επεξεργαστούμε σωστά, σοβαρά και με τα άλλα κόμματα, να τα θέσουμε στον ελληνικό λαό με τρόπο μέσω του δημοψηφίσματος. Θεσμικές αλλαγές. Ώστε πια αυτά να είναι συνείδηση θεσμική, πολιτική, αξιακή, πολιτιστική για τις αλλαγές που χρειάζονται στη χώρα. Και όχι απλώς ένας καλός νόμος, τον οποίο κάποιοι θα θυμούνται και κάποιοι όχι. Όπως είπα, μπροστά στις μεγάλες αλλαγές αυτές, εμείς έχουμε χρέος να προχωρήσουμε σε αυτές τις θεσμικές αλλαγές για να αλλάξουμε το σύστημα, τις αιτίες, αν θέλετε, το πελατειακό, την αντίληψη. Παράλληλα όμως, κληθήκαμε από την ιστορία να εφαρμόσουμε ένα μνημόνιο, ένα δύσκολο μνημόνιο, για να μπορούμε να αποφύγουμε την καταστροφή. Το μνημόνιο που είχαμε πέρσι, πρώτα απ' όλα είχαμε πολύ λίγο χρόνο να πάρουμε αποφάσεις. Νομίζω κανείς μας, και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω, ότι πολλές φορές λέγεται περί συνωμοσίας, ποιος θα ήθελε να βάλει τη χώρα του μέσα σε μια διαδικασία μνημονίου. Ποιος θα ήθελε να πρέπει να προσφύγει σε έναν μηχανισμό στήριξης? Το ερώτημα δεν ήταν αυτό. Ποια ήταν η εναλλακτική? Η εναλλακτική ήταν ότι σε τρεις μέρες από τη στιγμή που ψηφίσαμε, και αν δεν είχε ψηφιστεί αυτός ο νόμος σε αυτή τη Βουλή και από τη δικιά μας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχαμε τότε και άλλους που το ψήφισαν, αν δεν είχε ψηφιστεί, σε τρεις μέρες θα είχαμε χρεοκοπήσει. Πολύ απλά. Δεν θα πληρώναμε μισθούς. Δεν θα πληρώναμε συντάξεις. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Σήμερα, αν δεν είχαμε την βοήθεια για να καλύπτουμε ελλείμματα, αν τα ελλείμματα έπρεπε να τα καλύψουμε εμείς, τα ελλείμματα, το έλλειμμα το σημερινό που το έχουμε μειώσει, είναι, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, όσο είναι όλη η μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, μπορούμε να το μειώσουμε το έλλειμμα χωρίς τα δάνεια, θα μπορούσαμε να το μειώσουμε, εάν κόβαμε όλους τους μισθούς όλων των υπαλλήλων. Αυτή είναι η λύση. Δεν επιλέξαμε αυτή τη λύση. Γι' αυτό κατηγορούμαστε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ενοχές. Εγώ είμαι περήφανος ότι καταφέραμε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια. Και την κρατήσαμε πράγματι με ένα πολιτικό κόστος μεγάλο, αλλά την κρατήσαμε όρθια.
Το μνημόνιο είναι ένα φάρμακο, δεν είναι ο στόχος. Είναι να χτυπήσουμε τα συμπτώματα καταρχήν, αλλά εμείς πρέπει να αλλάξουμε και τις αιτίες βαθύτερα. Μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Το φάρμακο έπιασε? Είναι σωστές οι δόσεις? Είναι σωστή η συνταγή, το μείγμα? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά, τα οποία δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να απεμπολούμε. Ξέρω πολλές φορές οι αριθμοί κουράζουν και δεν θα μπω στους αριθμούς, αλλά πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε, ότι έχουμε κάνει έναν άθρο εμείς και με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αν είναι η μείωση του ελλείμματος, αν είναι ότι η χώρα μας έχει αρχίσει δειλά να βλέπει ανάπτυξη, εξαγωγές, για να μην πω πολλά ακόμα. Νομίζω όμως ότι σωστά υπόθηκε από αρκετούς εδώ στην αίθουσα ότι χρειάζεται να δούμε μια νέα ισορροπία. Ισορροπία που λαμβάνει υπόψη μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, τις αντοχές της κοινωνίας, το αίσθημα δικαίου, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, να μειώνονται παράλληλα και να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, ώστε να φτάσουμε στη στιγμή να παράγουμε περισσότερο από ό,τι δαπανούμε. Αυτή η ισορροπία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να δούμε και χρειάζεται βέβαια και πολύ σωστά είπατε μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούμε όλο και περισσότερο και το τονίζω αυτό. Πολλές φορές υπήρξαν βιαστικές από λόγω συνθήκων διαδικασίες και αστοχίες μέσα από αυτή τη βιασύνη, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και εμείς διασφαλίζουμε με δύο αναγνώσεις, με μια άλλη διαδικασία, όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή σε ιδέες και προτάσεις. Και χαίρομαι ότι πολλοί τόνισαν ότι αυτές οι διαδικασίες, τις επίπονες των τελευταίων εβδομάδων αλλά και μηνών, έστω και για αυτό το δύσκολο πρόγραμμα το μεσοπρόθεσμο, υπήρξαν πολλές προτάσεις που υιοθετήθηκαν και πολλά τα οποία μπορέσαμε και αλλάξαμε. Θέλω όμως να πω και στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Κάποιοι μας λένε δήθεν ότι στην Πορτογαλία διαπραγματεύτηκαν καλύτερα από εμάς τους όρους για τη χρηματοδότησή τους. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς και να δούμε πού ήταν η Πορτογαλία και πού είμαστε εμείς. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χρέος 90% του ΑΕΠ. Εμείς μπήκαμε με χρέος 130% του ΑΕΠ. Η Πορτογαλία μπήκε με έλλειμμα 9% του ΑΕΠ, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εμείς μπήκαμε με έλλειμμα 15,4% του ΑΕΠ, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Πορτογαλία έπρεπε να μειώσει το έλλειμμά της το πρώτο έτος μόνο κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1,4 του ΑΕΠ, και εμείς 14 δις το πρώτο έτος, δηλαδή 5,5% του ΑΕΠ μας. Να πούμε ότι ο μέσος μισθός στο δημόσιο σε 12μηνη βάση είναι στην Πορτογαλία 1.600 ευρώ μεικτά, ενώ στην Ελλάδα είναι 200 ευρώ μεικτά, 31% μεγαλύτερος. Και να πούμε ότι και ο Σόκρατες είχε κάνει μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να τελειώσουμε με αυτό το παραμύθι ότι κάποιοι άλλοι ξέρουν να διαπραγματεύονται και δεν ξέρουμε εμείς. Όμως θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Η διαπραγμάτευση είναι συνεχής. Η διαπραγμάτευση είναι συνεχής. Η επαναδιαπραγμάτευση, αν θέλετε, είναι συνεχής. Όχι από μηδενική βάση, όπως ανέφικτα και ανεύθυνα λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί οι στόχοι είναι σίγουροι, παραμένουν και υπάρχουν και κάποιοι τρόποι. Πιθανώς εναλλακτικοί, αλλά δεν είναι δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούμε από μηδενική βάση. Παρότι έχω τονίσει, ελάτε να δούμε γραμμή-γραμμή, πολιτική-πολιτική, ό,τι μπορούμε να καλυτερέσουμε από κοινού. Και να πάμε να διαπραγματευτούμε μαζί. Να συνδιαπραγματευτούμε. Αλλά η διαπραγμάτευση είναι συνεχής. Ο κάθε υπουργός μπορεί να σας το πει. Διαπραγματευτήκαμε σκληρά τον 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Σε μια άλλη χώρα, σε μια συντηρητική κυβέρνηση, μπορεί καθόλου να μην τους ένοιαζε αυτή η διαπραγμάτευση. Διαπραγματευτήκαμε τον Μάρτιο τους βασικούς όρους, αυτής της σύμβασης. Και μειώσαμε και το επιτόκιο
και επιμηκύναμε την αποπληρωμή. Γιατί μπορούσαμε όμως να το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα, όχι μόνο επειδή ξέρουμε πώς είναι η διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάποιους κανόνες και κάποιες παραδόσεις, αν θέλετε, αλλά γιατί υπήρξε αξιοπιστία. Ότι ναι, είχαμε πετύχει πολλά. Η Ιρλανδία δεν το πέτυχε. Και όταν ήμασταν στο Συμβούλιο Κορυφής και δεν υπήρξε συμφωνία τελικά με την Ιρλανδία, είπανε, ωραία, αλλά η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πληρώσει το ότι εμείς δεν συμφωνήσαμε με την Ιρλανδία σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη διατύπωση, συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει γύρω από το φορολογικό. Η Ελλάδα έχει κάνει τη δουλειά της, έχουν πάρει θυσίες, έχουν αποδείξει τη βούλησή τους και πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη μεταχείριση της χώρας. Και αυτό μπορεί και να συνεχιστεί. Μπορεί και πιστεύω θα συνεχιστεί. Όσο εμείς δείχνουμε αξιοπιστία, τόσο μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να πηγαίνουμε με καλύτερους όρους για τη χώρα μας. Όμως, η αλήθεια είναι ότι στη συνταγή που υπήρχαν κάποιες παραδοχές, οι οποίες δεν βγήκανε. Όχι δικές μας. Όχι μόνο δικές μας. Θα έλεγα και λιγότερο δικές μας, από ότι ήταν παραδοχές είτε των εταίρων μας, είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το χρέος. Υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το χρέος ήταν διαχειρίσιμο όπως ήταν. Πολλοί από εσάς είπατε ότι μάλλον δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι βέβαια δικιά μας διαπίστωση. Το ακούμε από αναλυτές σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια φάση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Πρώτη φορά γίνεται, πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια διαπραγμάτευση, για το πώς θα διαχειριστούμε ένα χρέος μιας χώρας, κράτους μέλους, σε μια κοινή ένωση νομισματική. Όμως, το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση είναι επιτυχία της χώρας μας. Διότι αν δεν γινόταν αυτή η συζήτηση, το χρέος θα το αντιμετωπίζαμε μόνοι μας. Και θα ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ. Είτε θα το αντιμετωπίζαμε με επαχθείς όρους αποπληρωμής, είτε με μια καταστροφική χρεοκοπία. Όμως τώρα γίνεται μια προσπάθεια, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, διότι δεν πρέπει να μπαίνει κανείς σε τέτοιες λεπτομέρειες, μια σοβαρή προσπάθεια οργανωμένης διευθέτησης, αντιμετώπισης αυτού του βάρους που είναι πάνω στο λαιμό του ελληνικού λαού. Όλοι μας το ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο βάρος. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί η κάθε ιδέα και η κάθε σκέψη που πετάει ο κάθε ειδικός εντός ή εκτός Ελλάδας να θεωρείται ότι βρέθηκε η μαγική λύση. Κάνουμε αυτό που πρέπει. Και βεβαίως και σε μια δύσκολη στιγμή της Ευρώπης που δεν ξέρει, δεν είχε ποτέ εμπειρία και έχει και πολλά εσωτερικά προβλήματα από πλευράς, αν θέλετε, ευρωπαϊκής συνοχής. Δεύτερον, πράγματι, η παραδοχή ήταν ότι το 2012 θα βγαίναμε σε αγορές. Και λάθη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο νέος μηχανισμός, δεν θέλω να μπω στην λογική, και ο φόβος της πανδημίας, αν θέλετε, της μετάδοσης αυτής της ασθένειας του χρέους σε άλλες χώρες, που έγινε και πραγματικότητα και πιέζει και νέες χώρες και άλλες χώρες στην Ευρωζώνη, δημιούργησαν έναν φόβο και έναν πανικό στις αγορές, όπου διαπιστώθηκε ότι το 2012, κατά πάσα πιθανότητα, με μεγάλη βεβαιότητα, δεν θα μπορεί η Ελλάδα να βγει σε αγορές. Τι σημαίνει να βγούμε σε αγορές? Σημαίνει να μην χρειαζόμαστε δάνεια από τους εταίρους μας και να μπορούμε να παίρνουμε κανονικά και με χαμηλό τόκο δάνεια από την αγορά. Δηλαδή να απεξαρτηθούμε, το οποίο θέλουμε κι εμείς. Στο μέτρο όμως που υπάρχει αυτή η απειλή, τώρα διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Που λένε, για να δούμε, πρέπει τελικά να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη χώρα. Πρέπει να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Αν αυτή κάνει το σωστό, να κάνουμε κι εμείς το χρέος μας ως αλληλεγγύη. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί όπως πολύ σωστά κάποιος είπε, δεν είναι μια διαπραγμάτευση με 5-6 ηγέτες ή με τους 27 ή με τους 17 της Ευρωζώνης. Είναι η διαπραγμάτευση και με κάθε κοινοβούλιο, είναι η διαπραγμάτευση και με τα κόμματα κάθε κοινοβουλίου, είναι η διαπραγμάτευση και με τους θεσμικούς
επίσης εκπροσώπους, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει εκπροσώπηση από αναδυόμενες και φτωχότερες χώρες που λένε, μα γιατί εμείς στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν φτωχότερες και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Και όμως, και εδώ έχουμε ελπίδα να έχουμε αυτή τη στήριξη. Μια τρίτη παραδοχή που δεν βγήκε. Η ικανότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Βέβαια, δεν είναι κάτι που εμείς δεν λέγαμε. Εγώ μάλιστα το έλεγα με όλους τους τόνους. Ότι το πρόβλημα δεν είναι να μειώσουν μισθούς και συντάξεις. Ναι, πρέπει να άρουμε αδικίες, να δούμε τα χιλιάδες ταμεία που υπάρχουν, να υπάρχουν οι ανισότητες, πολλοί αναφερθήκατε, ακόμα υπάρχουν και άλλες ανισότητες που και αυτές πρέπει να τις άρουμε. Αλλά τελικά να χτυπήσουμε την αιτία που είναι ο μεγάλος ασθενής, η ίδια η δημόσια διοίκηση. Αυτό βεβαίως απεδείχθηκε στο θέμα της φοροδιαφυγής. Πράγματι. Δεν αντιμετωπίσαμε το θέμα φοροδιαφυγής. Θα μου πείτε, δεν το ξέραμε. Ξέραμε ότι δεν ήταν εύκολο. Βεβαίως υπήρξαν και άλλα έσοδα. Αλλά το θέμα της φοροδιαφυγής είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και χρειάζεται πραγματικά, και εδώ είναι από τους τομείς που θα έπρεπε να υπάρχει συνένεση, όχι για ένα φορολογικό σύστημα που θα αδικεί τον μέσο Έλληνα, αλλά και θα βοηθά και το πλούτο να ξεφεύγει, ένα δίκαιο σύστημα, αλλά ένα σύστημα το οποίο πια θα εμπεδώνεται στην ευρύτερη συνείδηση του ελληνικού λαού ότι μπορεί να είναι ένα σωστό και δίκαιο σύστημα, και άρα να σπάσουμε αυτή την αίσθηση του «δεν πληρώνω». Γιατί τελικά το «δεν πληρώνω» είναι άλλο όταν να πεις «δεν πληρώνω το φακελάκι», «δεν πληρώνω στα διόδια», «δεν πληρώνω στη διαφθορά» και άλλο να πεις «δεν πληρώνω στο κράτος αυτά τα οποία υποχρεούται κανείς να πληρώσει». Χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια συνείδηση ευνομίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Και αυτή ήταν μια παραδοχή η οποία βεβαίως δεν είχε την απαραίτητη, αν θέλετε, γνώση για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες στη χώρα. Μία ακόμα σημαντική παραδοχή, την οποία κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Η ελπίδα ήταν ότι με το πρόγραμμα θα είχαμε μετά από 3 μήνες, μετά από 6 μήνες, μία σχετική ηρεμία στις αγορές, και όχι μόνο στις αγορές, αλλά και στο διεθνές μηντιακό σύστημα και το εσωτερικό μηντιακό σύστημα. Αυτή δεν ήρθε η ηρεμία, και όχι μόνο δεν ήρθε η ηρεμία, αλλά έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και είναι κάτω από την πίεση ο ελληνικός λαός μιας ανελαίτης κινδυνολογίας, φοβίας, ανασφάλειας, κάθε μέρα, με ένα κυνηγητό των μέσων ενημέρωσης κάθε αρνητικού σεναρίου, και το οποίο έχουν τεράστιες ευθύνες. Πράγματι, Πρόεδρε, έχουν τεράστιες ευθύνες τα μέσα ενημέρωσης για την ψυχολογία του ελληνικού λαού και τη δημιουργία κινδυνολογίας μπροστά στη μεγάλη αυτή κρίση. Δεν λέει κανείς ότι δεν έχουμε κινδύνους. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει. Αυτή η ψυχολογία έχει και οικονομικές άμεσες επιπτώσεις. Ποιος θα επενδύσει, Έλληνας καταρχήν, στην Ελλάδα, όταν έχει την αίσθηση ότι μπροστά μπορεί να έχουμε καταστροφή. Αλλά και ένας ξένος, όταν ακούει συνεχώς αυτές τις προφητείες, που θέλει να επενδύσει. Σου λέει, για να περιμένω, για να δούμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα να έρθει και να πει, εμείς εγγυόμαστε μια σίγουρη ασφαλή πορεία, με όποιες δυσκολίες, αλλά σίγουρη και ασφαλή πορεία, ώστε να μπορεί να ομαλοποιηθεί η οικονομία, να αρχίσουν οι επενδύσεις, μεγαλύτερες επενδύσεις, και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και βεβαίως, πολύ σωστά υπόθηκε, ένας κλεμμένος πλούτος που υπάρχει σε διάφορες χώρες, όπως σίγουρα στην Ελβετία, και το οποίο ήδη και εμείς αυτό το κυνηγάμε. Το έχω πει και εδώ στη Βουλή. Πριν από 2 μήνες ήμουνα σε συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ελβετίας για αυτό το θέμα. Και είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης
για την φορολόγηση των Ελλήνων καταθετών που φοροδιαφεύγουν στην Ελβετία, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες. Αυτά θέλουν όμως και χρόνο. Αλλά πράγματι είναι τραγική το να υπάρχουν δυνατότητες. Οι τράπεζες οι οποίες αυτές θέλουν να τους αποπληρώσουμε τα χρέη μας, να διευκολύνουν από την άλλη τη φοροδιαφυγή και να κερδίσουν και από εκεί εις βάρος ενός λαού που αυτή τη στιγμή χυμάζεται από την κρίση. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται μια ισορροπία. Άρα το νέο πρόγραμμά μας, η νέα δανειοδότηση, πρώτα απ' όλα βεβαίως πρέπει να συνεχίσει μια δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω το οτιδήποτε. Είναι μια δύσκολη, ένα δύσκολο πρόγραμμα. Είναι όμως ένα πρόγραμμα στοχευμένο και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο πράγματι θα έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα να βάλουμε με μεγαλύτερη έμφαση και η νέα κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να κάνει. Με μια νέα επανεκκίνηση. Τα εξής σημαντικά ζητήματα. Το αίσθημα του δικαίου. Το αίσθημα του δικαίου είναι ανάγκη να δούμε και πού κρύβονται και πώς κρύβονται και πώς προστατεύονται εκείνοι που θα έπρεπε να πληρώνουν ή θα έπρεπε και να τιμωρούνται και φεύγουν. Δεν λέω ότι δεν έχουμε και εκεί κάποιες επιτυχίες, αλλά δεν έχουμε εκείνες που θα θέλαμε και αυτό είναι στοίχημα, το στοίχημα όλων μας. Δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, διότι πάρα πολλοί μου λένε και το ακούτε κι εσείς, βάλτε και κάποιον στη φυλακή. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Ξέρουμε πόσο η ίδια η δικαιοσύνη χωλαίνει, πόσο οι αρχές, οι οποίες και αυτές είχαν μάθει να υποκύπτουν πολλές φορές στους παράγοντες, στις μεγάλες εξουσίες, μικρές ή μεγάλες εξουσίες, και αυτές πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή την αίσθηση δικαίου. Δεύτερον, η κοινωνική δικαιοσύνη. Πράγματι, μέσα στα εφικτά πλαίσια. Αλλά εδώ χρειάζεται όλο και περισσότερο να σκύψουμε στον φτωχό, στον αδύναμο, στον άνεργο, με ιδιαίτερη μέρημνα, αλλά να διαμορφώσουμε και ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Διότι το σύστημα το προνοιακό το οποίο έχουμε είναι ένα διάτριτο, άνισο, πολλές φορές και άδικο και αναποτελεσματικό σύστημα πρόνοιας. Και θα το φτιάξουμε και το φτιάνουμε, το διορθώνουμε. Αλλά θα χρειαστεί να κινητοποιηθεί και η ίδια κοινωνία, στη γειτονιά, στο χωριό, στην παραγωγή, για τον άνεργο, για τον συνταξιούχο. Να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις του τόπου για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αναπληρώνοντας την αδυναμία του κράτους που σήμερα υπάρχει, έως ότου πράγματι το κράτος πρόνοιας το φτιάξουμε σωστά. Τρίτον, τη στήριξη επενδύσεων αλλά και βιώσιμων επενδύσεων. Πράγματι, είμαστε σε μια συζήτηση, διαπραγμάτευση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από μεγάλα προγράμματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επενδυτική προσπάθεια. Αλλά βιώσιμη ανάπτυξη. Διότι η ανάπτυξη που υπήρχε μέχρι προχθές ήταν μια ανάπτυξη στηριζόμενη σε επιδοτήσεις που ήταν χαριστικές πολλές φορές, που δημιουργούσαν εξάρτηση, παρασιτικές, αντί να είναι πραγματικά παραγωγικές, αντί να παράγουν ελληνικό προϊόν και μάλιστα προϊόν ανταγωνιστικό. Τέταρτο, το κράτος, πολύ σωστά είπατε, που αφορά από το πολιτικό σύστημα μέχρι την απλή γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας κάθε μέρα. Ο μεγάλος ασθενής. Εκεί θα πρέπει να δοθεί τεράστια προτεραιότητα, παρότι και εκεί, όπως σας είπα, είναι ένα θέμα, το ξέρετε όλοι, υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα, αλλά θυμάμαι, επειδή λένε γιατί δεν το λύνεται το θέμα, ήμουν στη Λευκάδα προχθές και συζητάγαμε για ένα θέμα και είπανε για ένα πάρκινγκ, το οποίο λέει δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, διότι υπάρχουν τρία-τέσσερα υπουργεία που ερίζουν γύρω από το ποιος έχει την αρμοδιότητα. Θυμάται, Θάνος. Αλλά θα το λύσουν οι υπουργοί σε κάποια σύσκεψη στην Αθήνα, τέσσερις υπουργοί, να καθίσουν να συζητήσουν για το πάρκινγκ στη Λευκάδα για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και αν είναι αυτό να λύσουν, πόσα τέτοια θα έπρεπε να λύσουν. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για βαθιές τομές. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα με τον Γαλλικράτη, κάνουμε και νέα βήματα με την ελληνική διακυβέρνηση. Αλλά αυτές θέλουν και τον χρόνο τους. Μακάρι να κάνουμε και εδώ fast track, να κάνουμε bypass όπως λέγεται, να κάνουμε ταχύτερες διαδικασίες. Αυτό χρειάζεται, αλλά χρειάζεται και όλοι να βοηθήσουν. Ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, το πέμπτο, για το οποίο έχουμε μιλήσει.
ώστε να είναι βιώσιμη η οικονομία μας. Και έχουμε δυνατότητες στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια. Αλλά ένα βασικό πρόβλημα, όπως είπα, του πολιτικού συστήματος είναι ότι όλοι θεωρούμε ότι αυτή είναι η κουλτούρα μας. Αυτή είναι η παράδοση. Όλοι θεωρούν ότι το κακό κράτος είναι που φταίει για όλα, αλλά περιμένουν όλοι ότι το κράτος θα φέρει και όλες τις λύσεις. Πατώντας ένα κουμπί, είναι οπωσδήποτε αντιφατικό αυτό. Εδώ πρέπει να δούμε ότι αν δεν κινητοποιήσουμε δυνάμεις της κοινωνίας, των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων, να κάνουν αυτή την αλλαγή, δικιά τους υπόθεση, θα αργήσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή και δεν θα αλλάξει με νόμους ή με εγκυκλίους κάποιων υπουργών. Άρα η αλλαγή είναι και αλλαγή και πρωτίστως και σε μεγάλο βαθμό και πρακτικών και αντιλήψεων και παντού. Και σε αυτό βεβαίως πολύ σωστά υπόθηκε και το ποίημα να γκρεμίσουμε τείχη που κάποιοι θέλουν να χτίσουν γύρω μας. Για να μας εγκλωβίσουν μέσα, να μας αποκλείσουν από το λαό. Και εμείς θα γκρεμίσουμε κάθε τείχος το οποίο προσπαθεί να απομονώσει το ΠΑΣΟΚ, το βουλευτή, την κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό. Εμείς, δημοκρατικά βεβαίως, δημοκρατικά θα κάνουμε κάθε τι. Διότι δεν επιτρέπουμε την αιχμαλωσία, δεν επιτρέπουμε την παραπληροφόρηση και αυτό πρέπει να το κάνουμε κανόνα πια όλο και περισσότερο. Είναι μια μάχη δημοκρατίας. Και είναι μια μάχη απέναντι σε αυτούς που ποντάρουν στην αποτυχία μας, διότι υπάρχουν εκείνοι που ποντάρουν στην αποτυχία μας. Ποιοι είναι αυτοί? Οι κερδοσκόποι. Σίγουρα οι κερδοσκόποι που έχουν στοιχηματίσει ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Θέλουν την αποτυχία μας. Θα κερδίσουν χρήματα, πολλά, από την αποτυχία της Ελλάδας. Άλλοι, πιθανώς κάποιοι πολιτικοί, πιο ακραίοι ή λαϊκιστές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε μη δίνουμε λεφτά στην Ελλάδα, βλέπετε αποτυχαίνει. Θέλουν την γρήγορη αποτυχία, την πρόωρη αποτυχία. Θέλουν να βγάλουν συμπεράσματα άμεσα που είμαστε ούτε στο μέσο του προγράμματος για να μπορούν να λένε κακώς δίνουμε τα λεφτά, καθώς κακώς στηρίζουμε αυτούς τους Έλληνες που ξέρετε τι είναι κτλ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν γεωστρατηγικούς λόγους. Κάποιοι άλλοι μικροκομματικούς λόγους. Και αυτό νομίζω είναι και το στρατηγικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε στρατηγικά να ποντάρει στην αποτυχία. Και δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας πολίτης θέλει να αποτύχει η κυβέρνηση, διότι ξέρουν ότι η αποτυχία της κυβέρνησης είναι αποτυχία της Ελλάδας. Και έκανε το στρατηγικό λάθος να ποντάρει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη λογική. Εγώ θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να τους καλούμε σε μια συνεργασία, να κατανοήσουν τις ευθύνες τους, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν και να κατανοήσουν ότι και αυτοί αν συμβάλλουν, δικό τους όφελος θα είναι, ακόμα και κομματικό, αν και αυτό δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τη χώρα. Και βεβαίως, άλλοι θέλουν να επιβάλλουν περίεργες λύσεις στη χώρα. Έχουν συμφέροντα. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία φορά. Δεν μπαίνω σε μια λογική συνωμοσιών. Είναι τα συμφέροντα, είναι κάποια συμφέροντα. Άλλες φορές μιλούν για κυβέρνηση τεχνοκρατών, άλλες φορές μιλούν για κυβέρνηση προσωπικότητων, άλλες φορές κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Εμείς είμαστε υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Εγώ το έχω πει. Μακάρι να είχαμε ευρύτερες συνεργασίες. Όμως, ευρύτερες συνεργασίες με απόφαση των ίδιων των κομμάτων, συνειδητή, της ίδιας της κομματικής μας βάσης, των βουλευτών μας και όχι κάποιων εξωθεσμικών παραγόντων. Εάν εμείς το αποφασίσουμε δημοκρατικά, είναι η δικιά μας δημοκρατική επιλογή και θα είναι βάση και αρχών και αξιών και προγράμματος. Δεν θα είναι βάση κάποιων παραγόντων που θα ήθελαν αδύναμους πολιτικούς θεσμούς για να μπορούν να επιβάλλουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους. Και είναι κρίμα ότι κάποιοι έχουν τέτοιες λογικές
αυτή την εποχή που θα έπρεπε να είχαμε μια ευρύτερη ενότητα, αν θέλετε ακόμα και μια αστική τάξη με περισσότερη εθνική συνείδηση, μια αστική τάξη και εντός και εκτός Ελλάδας που θα ήσαν εδώ να φέρουν τα λεφτά τους, να βοηθήσουν τον τόπο, να βοηθήσουν την Ελλάδα, να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή της κρίσης. Αντί να σκέφτονται τα μικροσυμφέροντά τους και να τραβάνε τα λεφτά από τις τράπεζες και να τα πηγαίνουν στην Ελβετία. Θέλω όμως να κλείσω, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για το μοντέλο ανάπτυξης και να έχουμε ανάπτυξη, να ρίξουμε λεφτά, με μία αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου που έγραψε και έκανε δήλωση το 1985 με τίτλο ένα άρθρο στο, νομίζω ήταν το, λεγόταν αυτό το περιοδικό, το Monthly Review, η μηνιαία επιθεώρηση, ο κίνδυνος απόλυσης της εθνικής ανεξαρτησίας. Οικονομικό το άρθρο. Και λέει, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε στο πλαίσιο μιας χώρας παραγωγή και εμπόριο, πια που είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυτά είναι πια αλληλοεξαρτημένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια εσωτερική οικονομική πολιτική αποτελεσματικά. Αν μια χώρα μόνη της προσπαθεί να κινηθεί με την πολιτική του Keynes, όπως είχε γίνει παλαιότερα, δηλαδή μια προσέγγιση ανάπτυξης εσωτερικά, το ισοζύγιο πληρωμών και ο πληθωρισμός θα τρελαθούν, θα εκτιναχθούν. Άρα μια τέτοια προσέγγιση, λέει, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο μόνο. Αλλά μπορεί να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ή θα μπορούσε να πει κανείς αυτές τις μέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν υπήρξε η κρίση το 2008, αυτή η κεϊνζιανή πολιτική δεν ήταν μιας χώρας. Ήταν μια απόφαση πάρα πολλών χωρών. Αμερικής, Ευρώπης, Κίνας και πολλών άλλων. Γι' αυτό όμως και εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική και το πολεμάμε επενδύσεων. Ναι, να κάνουμε εμείς κάθε χώρα την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά αν δεν υπάρχει μια ευρύτερη πολιτική ανάπτυξης σε υποδομές, σε καινοτομίες, σε πράσινη ενέργεια, σε δίκτυα, σε εκπαίδευση, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Και δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα, θα είναι για όλη την Ευρώπη. Βεβαίως αυτή η πολιτική είναι μια προοδευτική πολιτική σε μια Ευρώπη που σχεδόν είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών σε ό,τι αφορά τα σοσιαλιστικά κόμματα. Είναι δύο τα σοσιαλιστικά κόμματα που είναι σε κυβέρνηση σήμερα στην Ευρώπη των 27. Σιγά σιγά όμως αποκτούμε συμμάχους και ευρύτερα και εντός και ακόμα και των πιο συντηρητικών κομμάτων για μια Ευρώπη της ανάπτυξης. Και αυτή είναι μια μάχη. Αλλά στην ίδια δήλωση συνεχίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει, δαπανάμε ως κοινωνία πιο πολύ από όσο παράγουμε. Η κατάσταση αυτή μπορεί να συντηρηθεί μόνο με δανεισμό από το εξωτερικό. Μακροχρόνια όμως, το επίπεδο δανεισμού από το εξωτερικό δεν μπορεί να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα χωρίς την σοβαρή μείωση της πιστολιπτικής ικανότητας της χώρας και τελικά χωρίς την απώλεια της οικονομικής ανεξαρτησίας της. Δήλωση Ανδρέα Παπανδρέου, 12 Δεκάτου 1985. Πράγματι, αυτό ήταν που έγινε στη χώρα μας. Υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει. Και πράγματι, πολλοί μίλησαν ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε για το φόβο, με φόβο. Βέβαια, πρέπει να μιλάμε ειλικρινά. Πρέπει να λέμε τα πραγματικά γεγονότα. Και τα πραγματικά γεγονότα δεν είναι πάντα ευχάριστα και δεν είναι και πάντα χωρίς φόβο. Διότι αντιμετωπίζουμε, όπως υπόθηκε, τον γκρεμό πολλές φορές. Αλλά δεν είναι ένα εργαλείο, πολύ σωστά είπατε, για να κινητοποιήσουμε πραγματικά τις δυνάμεις του τόπου. Οι δυνάμεις του τόπου πρέπει να κινηθούν μέσα από την ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα. Να πούμε για το χρέος. Ναι, είμαστε σε μια φάση διαχείρισης καλύτερης του χρέους.
θα είναι μια ιστορική δικιά μας παρακαταθήκη για τις νέες γενιές και για μας, αλλά για τις νέες γενιές, αν αυτό το πρόβλημα το μεγάλο το διαχειριστούμε σωστά. Τα ελλείμματα, ναι, μειώνονται. Η ανάπτυξη, ναι, δειλία, αλλά ναι. Εξαγωγές, ρεκόρ. Ρεκόρ του αιώνα, το είπανε. Ο αιώνας βέβαια έχει 11 χρόνια αυτός, αλλά είναι ρεκόρ του αιώνα, όπως είπαν οι εξαγωγές της Ελλάδας. Διαφάνεια, πρωτόγνωρη. Εθνικό σχέδιο δεν έχουμε για τις μεγάλες αλλαγές. Δεν κάνουμε τον Καλλικράτη, την αποκέντρωση, με τις όποιες αδυναμίες και πολλά που πρέπει να γίνουν. Το ασφαλιστικό, το άνοιγμα των επαγγελμάτων, επίσης με πράγματα που πρέπει να εφαρμοστούν και να προχωρήσουν. Ένα φορολογικό σύστημα καλύτερο. Πρόθεση μεγάλων αλλαγών στην παιδεία που έρχονται. Όλα αυτά είναι που έχουμε μπροστά μας, αλλά είναι και η ελπίδα την οποία πρέπει να δώσουμε στον ελληνικό λαό. Ξέρω ότι είναι δύσκολα. Ξέρω ότι δεν πρέπει να εξοραίσουμε. Ξέρω ότι μπροστά μας έχουμε μάχες. Θέλω να ευχαριστήσω όμως όλους απόψε, σήμερα, για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση, απαραίτητη, για να δώσουμε ξανά το μήνυμα της αποφασιστικότητας και ενότητας που αυτά θα δώσουν τη σιγουριά αλλά και την ελπίδα ότι φτιάχνουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Και θα τη φτιάξουμε και θα το καταφέρουμε. Και θα είμαστε κοντά, δεν θα φύγουμε από τη μάχη θα τη δίνουμε καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ.